Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο χώρο της υγείας στο Ρέθυμνο, με τους γιατρούς να κρούν επανειλημμένα τον κόδωνα του κινδύνου. Την παραίτησή τους κατέθεσαν οι διευθυντές και οι αναπληρωτές διευθυντές και των 4 κέντρων υγείας του νομού. Πρόκειται για τα κέντρα υγείας Πηλίου, Αγίας Φωτεινής, Περάματος και Ανογείων, όπου οι διευθυντές εργάζονται κανονικά, έχουν ωστόσο υποβάλει στην 7η ΥΠΕ τις παραιτήσεις τους από τη θέση των συντονιστών. Τα κέντρα υγείας του νομού Ρεθύμνου συσπυρώνονται απέναντι στην πολιτική του εντέλεσθε, ζητώντας να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες και μόνιμες προσλήψεις στην υγεία, προτού να είναι πολύ αργά. Ο λόγος παραιτήσεων, τα περίφημα εντέλεσθε, που κλήθηκαν από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να δώσουν στους γενικούς ιατρούς των δομών τους, ώστε να καλύψουν εφημερίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Υπό τη σκιά αυτής της επικίνδυνης πρακτικής, κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους ως μοχλοπίεσης για παύση των εντολών και προσλήψεις μόνιμων γιατρών στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ώστε να λειτουργεί ομαλά και επαρκώς. Ό,τι και να κάνουμε, το ίδιο κάνει. Ήταν θα λέμε. Επειδή εγώ κάνω τη ΣΥΤΗ στο Κέντρο Υγείας τώρα 25 χρόνια, το Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής είναι υπόδειγμα για τον τόπο. Οι γιατροί, το προσωπικό μέσα. Είναι άψογοι. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το κρατήσουμε. Και θέλουμε να το κρατήσουμε. Τώρα οι θύνοντες, οι γιατροί να μην φεύγουν από εδώ. Είμαστε δίπλα. Έχει σώσει κόσμο αυτό το κέντρο για που βλέπετε εδώ. Για δευτερόλεπτα δηλαδή σώνεται μια ψυχή. Ένας άνθρωπος. Θέλουμε δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό ΕΣΥ. Θέσπιση κινήτρων και σε ικανοποιητικό βαθμό προκηρύξεων για την παραμονή των γιατρών που υπηρετούν σε αυτό και την προσέλκυση νέων γιατρών. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, αιτήματα παραίτησης έχουν παραδώσει στις διευθύνσεις των κέντρων υγείας και οι γιατροί που υπηρετούν, τα οποία ωστόσο δεν έχουν κατατεθεί επίσημα, αναμένοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση. Στο πλευρό των γιατρών στέκεται η τοπική κοινωνία, με τους φορείς να τονίζουν ότι οι δημότες τους δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και θα κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να μην περάσουν τα εντέλεσθε. Η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Περάματος με τους αρμόδιους γιατρούς σε μια σύσκεψη στο Δήμο. Ακούς? Ναι, σας ακούω. Ναι. Για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με τα κέντρα υγείας. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε τι ενέργειες θα κάνουμε, θα ενημερώσουμε όλο τον πολιτικό κόσμο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν δούμε ότι δεν δούμε ανταπόκριση, εμείς θα βγούμε στον δρόμο. Είναι δυνατόν να έχουμε εδώ 100.000 ανθρώπους μαζί με τους τουρίστες και να μας πάρουν τους γιατρούς? Δεν υπάρχει, δεν παίζει το σενάριο καθόλου. Εννοείται ότι είμαστε δίπλα στους γιατρούς. Εννοείται. Προς το παρόν βέβαια δεν έχουν γίνει δεχτές, αλλά αν συνεχίσει και δεν βρούμε λύση, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Εκφράζω την πλήρη υποστήριξη και τη συμπαράστασή μου στους γιατρούς, τόσο του Κέντρου Υγείας Αγίας Φωτεινής, όσο και του συνόλου των κέντρων υγείας της περιφερειακής μας ενότητας. Τα εντέλεσθε της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με τα οποία ζητούν από τους γενικούς γιατρούς των περιφερειακών κέντρων υγείας να καλύψουν βάρδιες του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, αυξάνουν την υφιστάμενη πίεση στα ήδη υποστελεχωμένα κέντρα υγείας του νομού μας. Οι δημότες μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θα πάνε να τα κλείσουν δυστυχώς. Και τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, το ξέρετε, όλος ο κόσμος το ξέρει. Να το κάνουν αν θέλουν, αν δεν το αφήνουν, αν δεν θέλουν να αφήσουν τον κόσμο να αποθάνει σαν τις κύρους. Δεν υπάρχει υγεία στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και ειδικά τώρα στις απομακρυσμένες περιοχές, ευτυχώς υπάρχει αυτό το κέντρο υγείας, αλλά όπως πάντα μας το κλείσουν. Με το εντέλεσθε δεν γίνεται δουλειά.